Είναι, λέει, γιορτή σήμερα. Γιορτάζουν, λέει, τα παιδεία μας, γιορτάζουν τα παιδιά μας, γιορτάζουν τα σχολεία μας, γιορτάζουν οι τρεις ιεράρχες. Και σκέφτομαι και λέω, άραγε, κατανοούμε τι είναι τούτο εδώ όλο. Σκεφτόμαστε τι μπορεί να είναι αυτή η γιορτή. Τι γιορτάζουμε σήμερα? Γιορτάζουμε κάτι το οποίο δεν είναι σπουδαίο μόνον γιατί είναι θρησκευτική η γιορτή. Είναι σπουδαίο γιατί αυτή η γιορτή είναι κάτι που ακουμπάει το παγκόσμιο, την οικουμένη ολόκληρη. Τι ήταν οι τρεις ιεράρχες? Ήταν δεσποτάδες, αρχιερείς, οι οποίοι όμως δεν μείνανε στην ιστορία γιατί ήταν αρχιερείς. Μείνανε γιατί κατάφεραν να ενώσουν και να φτιάξουν και να αναδείξουν πράγματα παγκόσμιας αξίας και μεγαλείου. Για μένα, για τούτο εδώ το χαζό το μυαλό του Παπαχρίστου, το πρώτο το οποίο έχει αξία από τους τρεις ιεράρχες είναι ότι μορφώθηκαν, σπούδασαν, έμαθαν γράμματα της εποχής εκείνης πολλά, αλλά δεν τα κράτησαν να τα έχουν μόνο σαν γράμματα. Τα προχώρησαν παραπέρα, δηλαδή καλλιέργησαν και το μυαλό και την ψυχή και την καρδιά και ένωσαν. Δέστε μωρέ μεγαλείο, δέστε που το έχουμε και είναι δικό μας αυτό, από την πηγή της πίστης μας πηγάζει. Ένωσαν όλους τους πολιτισμούς και τους κόσμους της εποχής τους. Πήρανε τα γράμματα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τη σοφία, τις τέχνες, τη σκέψη, τα ήδη ενωμένα και με το ρωμαϊκό πολιτισμό, γι' αυτό και μιλάμε για ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, και τα ένωσαν με τη θεολογία, με την πίστη, με την ορθοδοξία. Και έβγαλαν με αυτήν την τριπλή ένωση κάτι που δεν θα το ξαναπετύχει άλλη φορά η ανθρωπότητα. Ένωσαν πολιτισμούς οι οποίοι είναι υπέροχοι, οι οποίοι είναι μοναδικοί. Πολιτισμοί οι οποίοι δεν θα ξαναενωθούν, δεν θα βρούμε άλλους τέτοιους πολιτισμούς. Ξέρετε τι είναι να ενώνεις τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και να του δίνεις ψυχή και καρδιά πίστης και ορθοδοξίας. Και δεν φοβήθηκαν να τα ενώσουν αυτά. Αυτό είναι το μεγαλείο όλων αυτών. Ότι δεν φοβήθηκαν, μωρέ, να τα ενώσουν. Δεν είπαν, απ' αυτό είναι δωρολατρικό. Αχ, αυτό είναι ρωμαϊκό. Δεν μας ενδιαφέρει. Τα ένωσαν και έβγαλαν πίστη, έβγαλαν γνώσεις, έβγαλαν πολιτισμό και μας τα κληρονόμησαν για να τα πάρουμε κι εμείς σαν γένος στις πλάτες μας. Ναι ρε εσείς, η Ορθοδοξία 1000 χρόνια Βυζάντιο έφτιαξε μεγαλείο. Το μεγαλύτερο, ότι ενώνοντας τους πολιτισμούς ένωνε και τους λαούς. Δεν φοβόταν ο ένας λαός τον άλλον. Δεν είναι ελληνική η Ορθοδοξία. Δεν είναι η πίστη μας μόνον ελληνική. Είναι παγκόσμια. Είναι μεγαλείο για όλους τους λαούς. Για να φωτίζει και να δίνει. Να δίνει την ελπίδα ότι αυτός ο Θεός είναι για όλους τους λαούς. Έτσι να τα βλέπουμε, έτσι να τα αγαπάμε, έτσι να τα ζούμε και αυτό το μεγαλείο να μας κάνει και μας χαρούμενους, ευτυχισμένους και σοφότερους και στο μυαλό και στην ψυχή.